Ήρθα να γνωρίσω τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο, γιατί δεν είχα την ευκαιρία. Μέχρι τώρα έχω πάει μόνο στη Χίο. Οπότε ήθελα να έρθω, να γνωρίσω τους τοπικούς άρχοντες, τους Μητροπολίτες και το Πίμνιο βασικά. Η καθολική κοινότητα της Μυτιλίνης είναι μια μικρή κοινότητα, μια μικρή ενορία. Αποτελείται από κάποιους Έλληνες, από κάποιους ξένους οι οποίοι μένουν πάρα πολλά χρόνια εδώ, έχουν παντρευτεί Έλληνες και τώρα τελευταία από κάποιους μετανάστες που έχουν έρθει κυρίως από την Αφρική που είναι καθολική και έχουμε έναν ιερέα ο οποίος έχει μαζί Χίο και Μυτιλίνη και είναι εφημέριος και εδώ. Υπήρχε ένας μοναστηριακός ναός εδώ των πατέρων Φραγκισκανών, ο οποίος φιλοξενούσε τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου από πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος θέλησε να τα επαναφέρει εδώ. Δόθηκε ένα απότμημα από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στην Αθήνα και ξαναγύρισαν τα οστά, το απότμημα των οστών στη βάση τους, στη Μυτιλίνη. Εγώ θα ερχόμουν στη Μυτιλίνη έτσι κι αλλιώς, απλά έτυχε η συγκυρία να έρθει και η αντιπροσωπεία από το Βατικανό να εξετάσουν τις συνθήκες για μια επικείμενη επίσκεψη του Πάπα, ο οποίος είχε ξανάρθει το 16 και ήθελε να δει τι έχει γίνει. Βέβαια δεν περιμένει να δει τα ίδια πρόσωπα, γιατί ευτυχώς θα έχουν κάπου προωθηθεί, θα έχουν αφαιθεί να προχωρήσουν στην Ευρώπη, ελπίζουμε. Όμως εκείνος ενδιαφέρεται και για τους πρόσφυγες γενικά, αλλά του άρεσε το νησί της Λέσβου και ένιωσε πραγματικά ότι οι Μυτιλινοί καλωσόρισαν τους πρόσφυγες, τους πρόσφεραν πάρα πολλά και έδειξαν μια ιδιαίτερη ανθρωπιά και γι' αυτό θέλει να ξανάρθει. Πρέπει να τονίσουμε ότι η έλευση του Πάπα στην Ελλάδα έχει να κάνει και με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έχει δεχθεί ιδιαίτερη πρόσκληση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας γι' αυτό. Εκτός των άλλων, επιπλέον μάλλον, φέτος γιορτάσαμε και τα 450 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου, που η Δύση κατάφερε να ενωθεί με τη βοήθεια της Ελλάδος για να αντιμετωπίσουν τον Οθωμανικό στόλο στην Ναύπακτο, έξω από την Ναύπακτο, και με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, να σωθεί η Ευρώπη από την Οθωμανική επέλαση. Πάντως η φετινή επέτειος των 200 χρόνων ήταν και ένα κίνητρο για τον Πάπα να έρθει στην Ελλάδα φέτος. Πράγματι τα τελευταία 10 χρόνια και η Ελλάδα έχει και όλος ο κόσμος έχουμε υποφέρει από πολλές κρίσεις, μία οικονομική, μία υγειονομική, μία προσφυγική, και πραγματικά η Ελλάδα ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή και υπέφερε πάρα πολύ από αυτές τις καταστάσεις. Ευτυχώς φαίνεται ότι μπορούμε και ανταπεξερχόμαστε και τις αντιμετωπίζουμε. Να μην ξεχνάμε την ανθρωπιά μας, να μην σκληραίνουμε τις καρδιές μας, να σκεφτόμαστε ότι αυτό είμαστε όλοι μαζί και το περνάμε όλοι μαζί, να μην είμαστε σκληροί απέναντι στους άλλους. Ακόμα και την προσφυγιά και εμείς την έχουμε ζήσει και εμείς, ιδιαίτερα η Μυτιλίνη, δέχτηκε πολλούς μικρασιάτες πρόσφυγες. Όλη η Ελλάδα έχει δεχθεί, ακόμα και η Σύρος είχε δεχθεί Χιώτες πρόσφυγες και Έλληνες πήγανε στο εξωτερικό ως πρόσφυγες και ως μετανάστες. Ξέρουμε τον πόνο της προσφυγιάς και δεν χρειάζεται να είμαστε σκληροί. Και μάλιστα εγώ μπορώ να πω για τη Σύρο ότι η προσφυγιά έκανε καλό στο νησί μας, στο νησί μου.
αυτή η οικονομική ανάπτυξη που ήρθε με τους πρόσφυγες ίσως δεν ερχόταν ποτέ από τους ντόπιους, διότι είχαν κατασταλάξει στις ασχολίες τους και στην καθημερινότητά τους. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά μας δίνονται και ευκαιρίες και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον συνάνθρωπό μας, ιδιαίτερα στην ανάγκη του.